εικόνα αυτή είναι το αποτέλεσμα της πρώτης επανατοποθέτησης αρχαίων που πραγματοποιείται σε σταθμό του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τα ευρήματα της Βυζαντινής περίοδου που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη κατά τις ανασκαφές του σταθμού Αγίας Σοφίας το 2017. Στην νότιο είσοδο έχει επαναφερθεί μια ρωμαϊκή πλατεία του 6ου αιώνα. Ήταν μια υποχρέωση αντικό μετρό, την οποία εμείς την προχωρήσαμε γιατί πρέπει να αποδώσουμε τον χώρο της πλατείας μέχρι τα Χριστούγεννα πλήρως ανακατασκευασμένο. Εκεί επίσης θα τοποθετηθεί και ένα φωτορεαλιστικό, το οποίο θα δείχνει πώς ακριβώς ήταν ο χώρος στο παρελθόν, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Στο σημείο επανατοποθετήθηκαν δύο κύονες, ένα στυλοβάτης και ένα τμήμα της ημικυκλικής μαρμαρόστρωτης της πλατείας. Αν και αποτελούν σημαντικά ευρήματα, το Υπουργείο είχε τότε αποφασίσει να αποσπαστούν και να επανατοποθετηθούν, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή της νότιας εισόδου του σταθμού. Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε κάποιο συμβιβασμό. Δηλαδή, πρέπει να συμβιβάσουμε το παρελθόν με το μέλλον. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η αρχαιολογική επιστήμη μπορεί να δώσει λύσεις και πιστεύω ότι έδωσε τις καλύτερες. Δεν μοιράζονται όμως όλοι την ίδια άποψη. Η διαχείριση των αρχαίων στις εργασίες για το Μετρό Θεσσαλονίκης δίχασε αρχαιολόγους και πολίτες. Το 2017, η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού προέβλεπε η πλατεία να επανατοποθετηθεί υψηλότερα από εκεί που βρέθηκε. Με μετέπειτα απόφασή του, το 2021, το Υπουργείο αποφάσισε την επιπλέον ανύψωση της πλατείας κατά ένα μέτρο. Μέλη της αρχαιολογικής κοινότητας εκφράζουν σοβαρές αντιρρήσεις για το αποτέλεσμα. Με τον τρόπο που επανατοποθετήθηκε, λειτουργεί εντελώς αποσπασματικά. Δεν είναι στην ουσία κατανοητά. Αν ήταν στο επίπεδο στο οποίο βρέθηκαν, σε διάλογο με και άλλα αντίστοιχα ευρήματα του ίδιου επίπεδου, ο εκπαιδευτικός τους, ας το πω έτσι, ρόλος θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Άλλοι αρχαιολόγοι στάθηκαν και στο κομμάτι της προσθήκης της Σάμου και της αναστήλωσης των κυώνων, κατηγορώντας το Υπουργείο για μη τήρηση των κανόνων. Το Υπουργείο Πολιτισμού, επικαλούμενο στοιχεία των υπηρεσιών του, ανέφερε σε απάντησή του. Η επανατοποθέτηση της πλατείας έγινε βάσει της Υπουργικής Απόφασης του Μαΐου του 2017, που προέβλεπε την επανατοποθέτηση τμήματος έκτασης 105 τετραγωνικών μέτρων σε ειδικά διαμορφωμένο, στεγασμένο με γυαλί χώρο πάνω από το κλιμακοστάσιο της νότιας εισόδου και σε στάθμη ψηλότερη της αρχικής κατά 2,5 μέτρα. Με νεότερη απόφαση του Αυγούστου 2021 καταργήθηκε η στέγαση των αρχαίων, αποφασίστηκε η αναστήλωση των δύο κυώνων και μικρή ανύψωση έως 1 μέτρο της ήδη μετακινημένης με την απόφαση του 2017 στάθμης. Ο Γιάννης Καρλιάμπας φοβάται πως τα προβλήματα που εντοπίζονται θα επαναληφθούν και στην επανατοποθέτηση που θα ακολουθήσει στον σταθμό στη Βενιζέλου. Εκεί βρέθηκε σε εκπληκτική κατάσταση ο μαρμαρόστρωτος Τεκουμάνους Μάξιμους, ο δρόμος που διαπερνούσε οριζόντια την παλαιοχριστιανική Θεσσαλονίκη. Έπειτα από πολλές διαμάχες, το μνημειακό σύνολο αποφάσισε να αποσπαστεί και να επανατοποθετηθεί. Ακριβώς αυτό είναι πολύ ενδεικτικό για το τι θα συμβεί στη Βενιζέλου. Η επανατοποθέτηση ουσιαστικά τι σημαίνει? Σημαίνει ακύρωση της αυθεντικότητας του μνημείου, ακύρωση της ιστορικότητας του μνημείου. Το μνημείο αποκόπτεται από όλα τα στοιχεία και γίνεται ένα άδειο κέλυφος. Το τμήμα του Ντεκουμάνους Μάξιμους που βρέθηκε στην Αγία Σοφίας αποσπάστηκε και δεν θα επιστρέψει στο σταθμό. Ενώ τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά που αποκαλύφθηκαν κάτω από την πλατεία της Νότιας Εισόδου θα μεταφερθούν στο μουσείο που θα δημιουργηθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά.